Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως. Έχετε καταλάβει τι θέλω εγώ από τη ζωή, τι θέλω από την πολιτική. Έχετε καταλάβει. Γιατί όταν πλησίαζα στη Βουλή μέσα τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέγανε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Όταν τυχαία πέρναγα για να πάω τουαλέτα. Άκουγα κάτι τρέλες, ηλιθιότητες. Όταν πλησίαζα στη Νέα Δημοκρατία, έλα ρε μαζί μας, λέει, σε κάνουμε που θέλεις, ας φτάσουμε. Δηλαδή πάντα για να δελεάσουν τον άλλον. Δεν είχαν καταλάβει ότι συχαίνομαι και τις δύο παρατάξεις, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Συχαίνομαι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Παριστάνουν ότι είναι δημοκρατικά κόμματα, ενώ στην ουσία είναι κόμματα παραρτήματα συμφερόντων. Είναι, πώς να σας πω, είναι παραρτήματα συμφερόντων, αυτό το λέει όλο. Δηλαδή ότι κάποιο συμφέρον εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, κάποιο συμφέρον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν ψήφο στη Βουλή αθώα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Στο κάθε τι από κάπου τα πιάνουν, από κάπου τα παίρνουν, κάποιος κρύβεται από πίσω δικός τους, πάντα ύπουλα και βρωμερά ψηφίζουν. Τους έβλεπα, δηλαδή, στην ψήφο ήταν πάντα βρωμεροί και ύπουλοι. Αυτό χαλίβδωσε μέσα μου τη δύναμη να συνεχίσω να είμαι κεντρώος. Κι ας με πρόδωσαν κάποιοι βουλευτές. Δεν κατάλαβαν κι αυτοί, της Ένωσης Κεντρών εννοώ, δεν κατάλαβαν κι αυτοί τον αγώνα που είχα κάνει. Γιατί κοιτάξτε, κι αυτοί οι βουλευτές που με πρόδωσαν, άνθρωποι είναι κι αυτοί, βρέθηκαν κοντά μου, τους ένωσε η φιλοδοξία να γίνουν βουλευτές, να ακουστούν. Δεν τους ένωσε ένα χρέος να φτιάξουμε τον τόπο, αυτό που ήθελα εγώ. Εγώ αυτό ήθελα να μας ενώσει. Ένα κοινό χρέος να φτιάξουμε την Ελλάδα. Εποφελήθησαν και με εγκατέλειψαν. Δεν πειράζει. Ο ιστορικός το κατέγραψε. Εγώ όμως έχω χρέος όσο ζω να συνεχίσω τον αγώνα και αυτή τη φορά να πάρω κάθε προστατευτικό μέτρο ώστε οι συνδυασμοί και οι λίστες της Ένωσης Κεντρών να γίνουν από ανθρώπους, από παλικάρια που θα κάτσουν πιστοί στην προσπάθεια να διορθώσουμε και να φτιάξουμε μια Ελλάδα καλύτερη, μια Ελλάδα δικαιότερη, μια Ελλάδα στην οποία δεν υπάρχουν πρωθυπουργοί που με 150 ευρώ νομίζουν ότι δελεάζουν πολίτες. Με 150 ευρώ, κύριε Μητσοτάκη, μπορεί να δελεάσεις κατσαρίδες, δεν ξέρω τι άλλες μπορεί να δελεάσεις, αλλά πολίτες, Έλληνες πολίτες, αυτούς που απολαμβάνουν ελληνικής παιδείας, δεν θα τους δελεάσεις, κύριε Μητσοτάκη, ούτε εσύ, κύριε Τσίπρα, με τα 500 ευρώ που πήγες να δελεάσεις την ψήφο στις ευρωεκλογές του κόσμου, το πέτυχες. Όσοι μεταχειρίστησαν τέτοιες ηλίθιες μεθόδους δελεασμού του κόσμου, εξαφανίστησαν αργά ή γρήγορα από τον πολιτικό χάρτη της χώρας.